Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα δείξουμε πώς θα πλύνουμε σωστά παπούτσια στο πλυντήριο. Όπως βλέπετε, το πλυντήριο μέσα έχει αυτούς τους πλαστικούς αναδευτήρες. Αυτούς εδώ. Αυτή είναι για να ανακατεύουμε τα ρούχα. Βάζοντας εμείς μέσα το παπούτσι, παράδειγμα, βάζουμε εμείς τα παπούτσια μέσα, το παπούτσι από μόνο το, ας πούμε, είναι 200 γραμμάρια. Όταν βραχεί, γίνεται μισό κιλό και παραπάνω το καθένα. Μην πούμε για ένα κιλό. Όταν από ψηλά φύγει και πέσει πάνω στον αναδευτήρα με δύναμη, οι αναδευτήρες από πίσω έχουν 6-7 κουμπώματα που πιάνουν στον κάδο. Με αποτέλεσμα να σπάνε σιγά σιγά και κάποια στιγμή να φεύγουν. Το κόστος για να τους αλλάξουμε είναι αρκετά μεγάλο. Οπότε σωστά πώς θα γίνει να πλύνουμε τα παπούτσια? Το ιδανικό είναι να βάλουμε 3-4 ζευγάρια. Να μην βάλουμε ένα ζευγάρι, ώστε να μην έχει πολύ περιθώριο να πέφτει πάνω στον κάδο και σπάει τους αναδευτήρες. Δηλαδή με 3-4 ζευγάρια γίνεται ιδανικό πλύσιμο. Τώρα, αν δεν έχουμε 3-4 ζευγάρια και έχουμε, ας πούμε, ένα ή δύο, για να αποφύγουμε όσο το δυνατόν το χτύπημα του παπουτσιού πάνω στον κάδο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου τύπου χαλάκια, αυτά εδώ, όχι με πλαστικό από πίσω. Αυτά είναι τα χαλάκια που έχουμε στο μπάνιο, που έχουμε στις εξώπορτες, τέτοιου είδους χαλάκια, και ανακατεύονται μαζί με τα παπούτσια μέσα στο πλυντήριο και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα στο να χτυπάνε τα παπούτσια κάτω στον κάδο. Και πλένονται και τα χαλάκια και πλένονται και τα παπούτσια. Και κρατάνε το σαπούνι, το απορριπαντικό που ρίχνουμε για να πλύνουμε, το κρατάνε τα χαλάκια ώστε να γυρνάνε μαζί με τα παπούτσια και να πλένονται σωστά και να μην χάνεται το νερό. Το ιδανικό πλύσιμο γίνεται έτσι.